Με παρουσιάσεις από υπουργούς για τα πλεονεκτήματα και τα κίνητρα που προσφέρει η Κύπρος ως επενδυτικός προορισμός, η νέα συνάντηση στρογγυλής τραπέζης στις 20 Νοεμβρίου στο Προεδρικό Μέγαρο με ξένους επενδυτές. Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο με πρωτοβουλία του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη, ενώ η νέα συνάντηση αναμένεται να είναι πιο διευρυμένη και με μεγαλύτερο αριθμό ξένων επενδυτών. Το Invest Cyprus, πέρα από την προσέλκυση και τη διευκόλυνση των επενδυτών, έχει και καθήκον να είναι σε επαφή με τους επενδυτές για να ακούει τα προβλήματα τους και να προσπαθεί σε συνεργασία με την κυβέρνηση να τα αντιμετωπίσει. Στο επίκεντρο της συνάντησης, όπως δήλωσε στον Αντένα ο πρόεδρος του Invest Cyprus Ευγένιος Ευγενίου, θα είναι οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί μετά την πρώτη συνάντηση στρογγυλής τραπέζης και θα ανακοινωθούν από τους εμπλεκόμενους υπουργούς στις 20 Νοεμβρίου, με στόχο πάντα την βελτίωση της ελκυστικότητας της Κύπρου ως επιχειρηματικού κέντρου. Η κυβέρνηση θα τους παρουσιάσει δράσεις, αποφάσεις που λήφθησαν ή θα προχωρήσουν σε σχέση με αυτά που άκουσε τον Ιούνιο. Άρα προχωρούμε από την ανατροφοδότηση στη δράση. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με έκθεση του FTI Intelligence, η Κύπρος κατεντάγει στην τρίτη θέση παγκοσμίως σε ό,τι αφορά την ανάκαμψη των ξένων άμεσων επενδύσεων το 2022.